Κύριε Σιζόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ραδιομαραθώνιος, φαντάζομαι ερχόμενος προς τη Λευκοσία, θα έχετε δει κάποιους από τους εθελοντές μας στα περίπτερα που στελεχώνονται σήμερα. Σε λίγο θα ξεκινήσει και η πορεία από τη Λεμεσό και θέλουμε το δικό σας το μήνυμα. Καταρχήν θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Ραδιομαραθώνιος έχει γίνει πια ένας θεσμός πάρα πολύ ισχυρός στην κυπριακή κοινωνία και η συμβολή του στην παροχή βοήθειας σε ομάδες ή σε συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν την ανάγκη είναι πάρα πολύ σημαντική. Και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία εγώ μια φορά να χαιρετήσω όλους όσους συνδράμουν αυτή την προσπάθεια, αυτούς που κατά τη διάρκεια του ραδιομαραθωνίου καταθέτουν τις δικές τους δυνάμεις για την επιτυχία αυτού του στόχου. Και να κάνω μια έκκληση προς το κοινό, ακριβώς ο καθένας στο μέτρο του δυνατού του να εισφέρει σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνεται ότι δυστυχώς στην Κύπρο τα πράγματα λειτουργούν ανάποδα. Ενώ θα έπρεπε οι εθελοντικές δραστηριότητες να αποτελούν συμπλήρωμα μιας σοβαρής και σωστής ορθολογικής κοινωνικής πολιτικής, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι εθελοντές και εθελοντικές δραστηριότητες έχουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την δραστηριότητα και γι' αυτό αξίζουν συγχαρητήρια και επένη σε όλους όσους καταθέτουν τις δυνάμεις τους. Και με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα ακριβώς να τονίσω ακόμα κάτι. Ότι κάποια στιγμή θα πρέπει οι πρωταγωνιστές αυτού του θεσμού να τιμηθούν. Και πάνω απ' όλα ο αείμνηστος ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης που ήταν ακριβώς ο εμπνευστής και ο πρωταγωνιστής της έναρξης πριν από μερικές δεκαετίες αυτού του θεσμού που σήμερα, όπως είπα προηγουμένως, έχει γίνει μια μορφή κοινωνικής κατάκτησης της. Και όλων των παιδιών του Σούπερ που αυθόρμητα πήραν αυτή την πρωτοβουλία. Ακριβώς γιατί αναφέρθηκα στον Ανδρέα τον Χριστοδουλίδη. Που ήταν επικεφαλής τους. Ήταν επικεφαλής και δεν είναι σήμερα επί ζώνη. Έτσι, ναι. Γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει με την ευκαιρία ενός ραδιομαραθωνίου αυτά τα παιδιά να τιμηθούν για την προσπάθεια τους και για την έμπνευση που είχα. Μου δίνετε την ευκαιρία τώρα να πω ότι πολλά τέτοια από αυτά που αναφέρατε προγραμματίζονται για του χρόνου που θα κλείνουν 30 χρόνια. Είναι τα 30 χρόνια. Και επίσης μου δίνετε την ευκαιρία να πω στις 2 η ώρα το μεσημέρι θα έχουμε εδώ στο Ραδιοθάλαμο δύο από αυτά τα παιδιά, τους πρωτοστάτες, τον Ανδρέα τον Παράσκο και την Νίτσα τη Χριστοφίδου, για να μιλήσουμε για εκείνες τις όμορφες ώρες του Σούπερ. Ακριβώς. Ευχαριστούμε, Μαρίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε στα πλαίσια του ραδιομαραθώνιου και όχι μόνο. Να είστε γεια σου, καλά. Γεια χαρά. Να είστε καλά.